Εδώ τώρα αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία τη ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή. Καθώ τέσσερι στου δέκα ελεύθερου επαγγελματίε, όπω θα μα πει ο Κωνσταντίνο Δαβλό, δήλωσαν τζίρο κάτω από 30.000 ευρώ. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά και ποιε επαγγελματικέ κατηγορίε πλήρωσαν, δήλωσαν τα λιγότερα και ποιε τα περισσότερα, Κωνσταντίνα. Άλλοι αύξησαν τα εισοδήματά του ενδεχομένω λόγω των POS και τη εκτεταμένη χρήση του. Κάποιοι άλλοι τα χαμήλωσαν διότι βεβαίω με τα τεκμήρια να είναι αυξημένα δεν είχαν λόγο να δηλώσουν περισσότερα. Πάμε να δούμε λοιπόν, όπω είπε και εσύ στην εισαγωγή σου, 4 στου 10 εμφάνισαν τζίρο κάτω από 30.000 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερο τζίρο κάτω από 25.000 ευρώ, όπω θα δούμε, ε, ε, επαγγέλματα τα οποία συνήθω υπολογίζεται ότι βγάζουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, χειμώρια, Μεσίτες, αλλά και ταξιτζίδε και κομμωτέ. Ε, πολύ λίγοι εκείνοι που δήλωσαν πάνω από 100.000 ευρώ, είναι το 11% μόλι των ελευθέρων επαγγελματιών. Ενώ όπω θα δούμε, εκείνοι που αύξησαν το εισόδημά του ε, κατά 25% έω και 30% είναι ακριβώ επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται να έχουν POS ω τρόπο ίσβραξη και είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και μαραγκοί. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.